Καλημέρα, καλησπέρα λέμε εκεί τώρα. Καλημέρα κυρία Μέρη. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλημέρα σας. Τι ώρα? Είμαστε καλά, έχουμε 7 ώρες διαφορά. Άρα τι ώρα έχετε τώρα? Εμείς. Ναι. Είναι 1:15, 1:14. Εντάξει, μια χαρά. Με δεδομένο ότι εσείς είστε πολυτεχνίτης, μου φαίνεται είναι μέσα στα πλαίσια. Δεν σας έχουμε ξενυχτήσει πολύ. Όχι, όχι. Μα και τις καθημερινές, εδώ, σε αυτή την ώρα γύρω, πηγαίνουμε στο κρεβάτι. Mm. Είναι χειμώνας τώρα εκεί, σωστά. Ιούνιος, για μας, για σας είναι η αρχή του χειμώνα. Χειμώνας. Mm-hmm. Βέβαια. Ο χειμώνας του Σίδνεϊ βέβαια δεν είναι όπως ο χειμώνας της Ελλάδας. Έχουμε ήπιο χειμώνα, mm-hmm. δεν κυκλοφορούμε καπαρτίνες, ένα σακάκι και αυτό πολλές φορές είναι περιττό. Χειμώνας εξάλλου, άνοιξη, ο χειμώνας, ναι, ο χειμώνας μας, δηλαδή Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Αυτοί οι τρεις μήνες είναι ο χειμώνας όλος. Και όλος και όλη η άλλη περίοδος είναι σχεδόν καλοκαίρι. Mm. Βέβαια, σε όλο το χρονικό διάστημα αυτό έχουμε βροχές μπόλικες. Ενώ κάποτε όταν ήμουν μικρός, εγώ θυμάμαι στην Κρήτη όταν κλείνανε τα σχολεία μέχρι το Σεπτέμβριο δεν έβρεχε καθόλου. Δεν θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να έβρεχε τον Αύγουστο όπως κάνει τώρα. Κύριε Οδυσσέα, και εμείς εδώ μην νομίζετε, φέτος χειμώνα δεν είχαμε σχεδόν καθόλου. Άντε από όλες τις μέρες του χειμώνα, πόσες μέρες να βρεξε. Ναι, λίγε. Ούτε 10 μέρες συνολικά δεν είχαμε βροχή. Και στις Κουρούτες, ρε θύμου, το ίδιο, μην νομίζετε. Τα παρακολουθούμε όλα γιατί βλέπετε η τεχνολογία έχει φέρει το Κρήτη TV στα σπίτια μας και όχι μόνο, όλα τα κανάλια και δεν μας λείπει τίποτα. Σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης που κάναμε αμάν να βρούμε μία βιντεοκασέτα όταν άρχισε το βίντεο για να δούμε κάτι τι το ελληνικό. Κύριε Οδυσσέα, εσείς από το 1973 είστε εκεί στην Αυστραλία. Εγώ είμαι εδώ από τις 28 Δεκεμβρίου του 1973. Μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, εκεί ήμουν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στην Αθήνα. Ήρθα εδώ γιατί η αλήθεια είναι ότι ο αδελφός μου ήρθε πρώτα, αυτός άνοιξε το δρόμο, ναι. Και τον ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί παρόλο που ήμουν μόνιμος υπάλληλος της κτηματικής τράπεζας στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 40, οι καταστάσεις, οι μισθοί εκείνη την εποχή ήταν μηδαμινοί. Ένα φως έβλεπα εδώ αφού είχε φύγει ο αδελφός μου και είχε έρθει εδώ. Και τον παρακάλεσα να μου κάνει μια πρόσκληση. Όντως έτσι έγινε το τέλος του 1973. Έχω σπουδάσει τη μουσιογραφία στην Ελλάδα. Mm. Δεν εξάσκησα το επάγγελμα γιατί ήταν δικτατορία τότε και ήταν πολλές δυσκολίες. Ήρθα εδώ. Αρχικά ασχολήθηκα με τις τοπικές εφημερίδες εδώ. Έβγαλα και μια εφημερίδα σαν εκδότης δηλαδή από το 1979 και κυκλοφορούσε μέχρι το 2000 σαν όργανο της Κρητικής Αδελφότητας αρχικά και μετά της Παγκριτίου Ομοσπονδίας από το 1980. Ασχολούμαι με το ραδιόφωνο, την άλλη μου αγάπη, από το Ράδιο Γέφυρα. 1995, το Ράδιο Γέφυρα, ναι, εξάλλου. Έχω παίξει στο Ράδιο Γέφυρα. Βέβαια, όχι μόνο έχετε παίξει, αλλά έχω κρατήσει και τις εκπομπές όλες αυτές. Τι λέτε, συνεργαζόμαστε. Για στείλτε κάτι, κύριε Οδυσσέα, εδώ να ετοιμάσουμε τίποτα. Για να πούμε, βεβαίως είναι από τα χρόνια του 1984, ναι, έτσι. Βέβαια. Τι όμορφα, πολύ όμορφα. Λοιπόν, και από το 1973 μέχρι σήμερα είχατε ξαναψηφίσει, είχατε ξανασυμμετάσχει στα πολιτικά δρόμενα εδώ στη χώρα. Εγώ το 68 που έγινε το πρώτο δημοψήφισμα της Χούντας ήμουνα 20 χρονών. Mm-hmm. Ήμουνα, ναι, τον Αύγουστο δεν είχα πάει φαντάρος ακόμα, φαντάρος πήγα τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Ψήφισα λοιπόν 2 Αυγούστου του 68
και ξαναψήφισα και σαν υπάλληλος της τράπεζας 29 Ιουλίου 1973 mm-hmm. στο δεύτερο δημοψήφισμα της Χούντας. Άρα όλα επί Χούντας. Έχω εκλογικό... mm-hmm. έχω... Ναι, ναι, έχω εκλογικό βιβλιάριο. Βέβαια αυτό δεν χρειαζόταν φέτο. Δεν ξαναψήφισα τότε. Βλέπετε εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της, μάλλον ολόκληρη τη δεκαετία του 80, τα κόμματα τότε ναύλωναν αεροπλάνα από εδώ και μεταφέρανε τους ψηφοφόρους. Όλα τα κόμματα, mm. μάλλον τα μεγάλα κόμματα. Mm. Δεν ισχύει βέβαια αυτό σήμερα και χαρήκαμε ιδιαίτερα με την απόφαση της κυβέρνησης να καθιερώσει την επιστολική ψήφο. Γιατί μας, τουλάχιστον τους πολιτικοποιημένους, γιατί είμαστε χιλιάδες εδώ, mm-hmm. μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω ότι φτάνουμε με τους απογόνους πάνω από το εκατομμύριο, οι πολιτικοποιημένοι λοιπόν, που δυστυχώς αυτή την πρώτη φορά αποδείχθηκαν πολύ λίγοι, 835 Έλληνες της Αυστραλίας, γενικά της Οκεανίας και της Νέας Ζηλανδίας έχουν υποβάλει την αίτηση για την επιστολική ψήφο. Τόσοι λίγοι μόνο γύρω της πολύ... Ναι, ναι, γιατί πιστεύω ότι έχει γεράσει η παροικία αυτή, οι νέοι, πώς το λένε, η πρώτη μετανάστες, mm. η πρώτη γενιά, έχει γεράσει πια η παροικία, έχουν γεμίσει τα νεκροταφεία. Και κάθε μέρα βλέπετε τις αγγελίες εδώ χάνονται συνεχώς. Η δεύτερη γενιά δεν έχει δεθεί τόσο πολύ με την Ελλάδα. Εγώ πέρα από το γεγονός ότι έχω τα δικαιώματά μου εκεί, έχω την μερίδα μου στον Δήμο Αμαρίου, mm-hmm. έχω μεταφέρει τα δικαιώματα και των παιδιών μου στο Δήμο Αμαρίου. Δυστυχώς όμως σε αυτές τις εκλογές ψήφισα μόνο εγώ και η γυναίκα μου, γιατί τα παιδιά, παρόλο που είναι εγγεγραμμένα στο Δήμο Αμαρίου, δεν είχαν τη δυνατότητα με τα rules που έβαλε η κυβέρνηση τέλος πάντων με αυτήν την επιστολική ψήφο. Για να συμμετάσχουν έπρεπε να έχουν ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα. Mm. Κάτι που δεν το είχαν τα παιδιά μου και έτσι μείναν έξω από το χώρο αυτό. Mm. Τώρα... Χαρήκαμε όμως για το δικαίωμα αυτό. Και αν θέλετε να μιλήσω, γιατί ακούω και πολλές δημοσιεύσεις γίνονται και ραδιόφωνα ακούω mm-hmm. για την επιστολική ψήφο, ξέρω εγώ ότι είναι ότι μπορεί να διαβληθεί, ας πούμε, και το ένα και το άλλο. Εγώ πήρα δύο φάκελα με courier εδώ όταν mm-hmm. έκανα την εγγραφή μου στην επιστολική ψήφο, με το TaxNet βέβαια, με όλα μου τα στοιχεία από εκεί. Μου ήρθε ο φάκελος με courier, τα παρέλαβα, διάβασα, έκανα την ψηφοφορία τέλος πάντων, ειδοποίησα πάλι το courier, ήρθε από εδώ, το πήρε χωρίς έξοδα, χωρίς τίποτα, και όταν έφτασε το φάκελό μου στην Αθήνα, το Υπουργείο Εσωτερικών μου έστειλε ένα email και μου λέει ότι παρέλαβαν το ψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Άρα όλα απολύτως ομαλά, κύριε Οδυσσέα, έτσι. Απολύτως ομαλά. Και ομαλά mm-hmm. και ασφαλή, και το ψηφοδέλτιο το έβαλα μέσα σε ένα ειδικό φάκελο. Βέβαια χρειαζόταν να κάνω και μια υπεύθυνη δήλωση για το θέμα της ταυτοπροσωπίας mm-hmm. και να βάλω και μια φωτοτυπία της ελληνικής μου ταυτότητας για το θέμα της ταυτοπροσωπίας. Βέβαια το φάκελο ήταν κλειστό, που είχε μέσα το ψηφοδέλτιο και ήταν μόνο το ψηφοδέλτιο, και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτό θα διαχωριζότανε από όταν θα ανοιγόταν ο φάκελος, τέλος πάντων, και το ψηφοδέλτιο αυτό
θα πήγαινε κανονικά και στις 9 του μηνός θα έμπαινε στην κάλπη μαζί με όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Οδυσσέα, έχουν περάσει 2 χρόνια από την τελευταία φορά που σας είδαμε στην Κρήτη. Επειδή ο χρόνος μας ο τηλεοπτικός τελείωσε, πότε θα σας ξαναδούμε από κοντά? Είχα σκοπό και φέτος να έρθω, αλλά έχει κάποια προβλήματα ο αδερφός μου, αυτός ο πρωτοπόρος. Και να πω 2 πράγματα για τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου έζησε τον Ψιλωρίτη όλα τα χρόνια, όπως όλα τα παιδιά του πατέρα μου ήταν κτηνοτρόφοι. Μόνο εγώ έμαθα γράμματα μετά από πίεση του δασκάλου μου, τέλος πάντων, που πίεζε τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου, ήμουν ο μικρότερος εγώ της οικογένειας, για να με στείλουν στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο Ρέθυμνο. Mm. Ο αδερφός μου τέλειωσε το δημοτικό μόνο. Όμως πήρε τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτεί και να έρθει τόσο μακριά. Δεν είναι ούτε Γερμανία, ούτε Αμερική. Εμείς είμαστε εδώ πίσω από τον κόσμο. Και μετά όχι μόνο εκείνος πρόοδεψε τέλος πάντων, αλλά μου έκανε και εμένα πρόσκληση και ήρθα το 1973, αλλά είχαμε φέρει και τη μητέρα μου, η οποία έζησε 29 χρόνια μαζί μας. Σε αυτήν οφείλεται η ανατροφή των παιδιών μας με κριτικό τρόπο. Σε αυτήν οφείλεται η αγάπη των παιδιών μας για την Κρήτη και ειδικά του Μιχάλη που ασχολείται και με τη λύρα και όπως λένε οι ειδικοί είναι πολύ καλός στο είδος του. Έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές και στο Κρήτη TV, να είναι καλά όλοι. Να είστε καλά. Και ο Λευτέρης. Ο Κουμαντάκης, ναι. Και η Στέλλα η Τερζάκη και η Νικολέτα, ναι. Η Σφαγιανάκη. Και η Νικολέτα μας έβγαλε, ναι, και η κυρία Τερζάκη. Βεβαίως. Να είναι καλά όλοι. Και εσείς, να είστε καλά και εσείς. Να δώσετε τα χαιρετίσματά μας και στην κυρία Ελένη φυσικά, στο Μιχάλη και σε όλη σας τη μεγάλη όμορφη οικογένεια και να είστε πάντα γερός και δυνατός να παλεύετε για την Κρήτη και να τη φτάνετε σε κάθε σημείο της Αυστραλίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εύχομαι στις επόμενες εκλογές της... όχι τις εθνικές. Βουλευτικές. Τις εθνικές εκλογές να έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα τους κοπέλους και να ψηφίσουν και τα παιδιά μου. Έτσι. Σας το ευχόμαστε. Αμήν. Να είστε πάντοτε παρόντες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Οδυσσέα. Τα φιλιά μας. Γεια σας.